Βιώνουμε και καθημερινά προβλήματα τα οποία είναι ασύλληπτα στο νου. Δυστυχώς οι συνάδελφοι βιώνουν μια εργασιακή ζούγκλα. Ως μια τουριστική περίοδο με πολλές ιδιαιτερότητες χαρακτηρίζεται η φετινή, καθώς όσο αυξάνονται οι αλλοδαποί επισκέπτες στο νησί, τόσο μειώνονται οι εργαζόμενοι στα λεγόμενα εποχιακά επαγγέλματα. Ο εργασιακός μεσαίωνας καλά κρατήσει ορισμένες τουριστικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των εργατικών κέντρων σε Χανιά και Ρέθυμνο, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να απουσιάζει παντελώς. Δεν υπάρχει κόσμος που ασχολείται με τον τουρισμό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε προσωπικό, που αυτό συνυπάγεται ότι το βάρος της εργασίας θα το υπομισθούν οι λίγοι που ήδη δουλεύουν. Δεν υπάρχει ούτε έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας, ούτε έλεγχος από οποιοδήποτε μηχανισμό που έχει αυτή την ιδιότητα και αυτή την αρμοδιότητα, ώστε να μπαίνει κάποιο φρένο, ας πούμε. Ατελείωτες ώρες δουλειάς χωρίς ρεπό, άθλιες συνθήκες εργασίας, περιορισμένες αμοιβές, ατυχήματα που συμβαίνουν εν ώρα εργασίας λόγω κόπωσης, αλλά και εκφοβισμός εργαζομένων που νοσούν από κορονοϊό να παραμείνουν κανονικά στα πόστα τους, ειδικά αν είναι ασυμπτωματικοί, αναμφίβολα δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στους χώρους εργασίας. Εδώ στα Χανιά έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι υπάρχει τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Κάποιοι συνάδελφοι δεν αμοιβούνται με αυτή. Κάποιοι συνάδελφοι τους έχουν και υποασφαλίσει όσο αφορά τις ώρες με εξάωρο, αλλά επίσης τους βάζουν και άλλες ειδικότητες. Ειδικότητες όπως είναι στο επισητισμού. Βέβαια με τις ανάλογες αποδογές, οι οποίες είναι κατώτερες της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Το τελευταίο διάστημα ήδη έχουν παρατηρηθεί και αρκετά εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα εντός του χώρου εργασίας και εντός του ωραρίου. Το εργατικό κέντρο εκφράζει τη συμπαράσταση και τη στήριξη των εργαζομένων και τους εφιστά την προσοχή. Οι προβλέψεις για το 2023 είναι δυσίωνες, καθώς πολλοί από τους εργαζόμενους που φέτος ματώνουν για το μεροκάματο του χρόνου είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν επάγγελμα. Και έχουμε φτάσει και στο φαινόμενο της αρπαγής εργαζόμενων. Κάποιο ξενοδοχείο κάνει προσφορές και δίνει καλύτερες και συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές για να πάνε να εργαστούν. Αυτό το φαινόμενο θα υπάρξει και του χρόνου. Να το επαναλάβω, και του χρόνου θα υπάρξει το φαινόμενο και βέβαια δεν θα υπάρχουν πλέον χέρια. Ραγδαία αύξηση όμως παρατηρείται φέτος και στο φαινόμενο της ανήλικης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις, με το ποσοστό στα Χανιά να φτάνει ακόμα και στο 70%. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας, τα ανήλικα, που θέλουν να δουλέψουν, γιατί είναι κακές οι εποχές, η ακρίβεια είναι στο αποκορύφωμά της, και θέλουν να βγάλουν το χαρτζηλίκι τους αυτοί, να εκμεταλλεύονται τα παιδιά και να δουλεύουν παραπάνω ώρες από όσο ορίζει ο νόμος. Να πούμε ότι το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό, το ξαναλάβουμε, αλλά από την άλλη μεριά δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί για τον ελέγξουν. Ενώ τις άλλες χρονιές ερχόταν 2 και 3 γονείς και ρωτούσαν, τώρα υπολογίζουμε ότι έχει πιάσει γύρω στο 70% η αύξηση της ανήλικης εργασίας. Βασική απέτηση των συνδικαλιστών είναι η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας από τους 3 που ισχύει σήμερα στους 6 μήνες. Έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν και για να μην φύγουν, να τους κρατήσει στη δουλειά τους.